Βεβαίως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο ίδιος ο Υπουργός, ο κύριος Γεωργιάδης, αξιοποιεί τα αποτελέσματα μιας πολιτικής δεκαετιών εμπορευματοποίησης της δημόσιας υγείας, η οποία έχει οδηγήσει στη σημερινή εικόνα της κατάρρευσης μέσα από την υποχρηματοδότηση, την υποστελέχωση, ως αφορμή για να λάβει νέα μέτρα ευάνθρωσης της εμπορευματοποίησης. Αυτό που αποτελεί την αιτία των προβλημάτων το αξιοποιεί και ως συνταγή για να λύσει υποτίθεται τα προβλήματα. Ενώ το αποτέλεσμα ποιο θα είναι? Το αποτέλεσμα δεν μπορεί να είναι άλλο παρά ακριβώς την χειροτέρευση των επιπτώσεων τον οποίο θα έχει στις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας ο λαός μας και η νεολαία. Γιατί ακριβώς πίσω από το αφήγημα, κύριε Πρόεδρε, της ελευθερίας επιλογής για να δικαιολογήσει αυτή την πολιτική, τι κρύβεται? Μα καλά, μιλάτε σοβαρά τώρα, κύριοι της κυβέρνησης? Ποιο δικαίωμα αλήθεια επιλογής έχει ένας άνεργος, ένας φτωχός και εξαθλειωμένος? Μπορείτε να μας πείτε τι δικαίωμα επιλογής έχει? Και στα ζητήματα της υγείας και στα θέματα της παιδείας και στα θέματα τα οποία αφορούν μια σειρά τομείς της κοινωνικής του ζωής έχει πολλές επιλογές. Ή οι επιλογές του καθενός εξαρτάται με βάση την οικονομική του δυνατότητα? Άρα από αυτή την άποψη, αυτό το οποίο φροντίζει είναι να οξύνεται ακόμη περισσότερο και να επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο την κατάσταση την οποία βιώνουν τα λαϊκά στρώματα, αυτοί που δεν έχουν δυνατότητα επιλογής, γιατί περιορίζεται ακόμη περισσότερο τις παρεχόμενες υπηρεσίες από το δημόσιο, τις εμπορευματοποιείται όλο και περισσότερο. Άρα λειτουργείται σε βάρος της συντριπτικής πλειοψηφίας των λαών, προσπαθώντας να εξυπηρετήσετε τους έχοντες και κατέχοντες. Αλήθεια, ποιο δικαίωμα επιλογής, ποια δυνατότητα επιλογής έχει αυτός ο οποίος επί της ουσίας εκβιάζεται και μάλιστα με ομότροπο ότι αν θες να αντιμετωπίσεις το πρόβλημα υγείας το οποίο έχεις και να μην περιμένεις ένα και δύο χρόνια, κανόνισε να πληρώσεις? Σοβαρά μιλάτε? Είναι αυτό δικαίωμα επιλογής? Είναι αυτό δυνατότητα επιλογής? Και αναγκάζει το άλλος να πουλήσει, να υπερχρεωθεί για να μπορέσει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα υγείας? Αυτός είναι ένας ομός εκβιασμός, ένας απάνθρωπος εκβιασμός. Και από αυτή την άποψη επί της ουσίας τι είναι? Είναι ένα δικαίωμα επιλογής με τον πιστόλι στον κρόταφο. Έχετε βάλει πολύ τον κόσμο στον πιστόλι στον κρόταφο και του λένε επέλεξε. Αυτό είναι λοιπόν τα αποτελέσματα της πολιτικής της αντιλαϊκής, της οποία εφαρμόζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και στα ζητήματα της υγείας, που βεβαίως είναι αποτέλεσμα, είναι απόρρια των συνολικότερων πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που σε αυτό ακριβώς το δικαίωμα της επιλογής αναφέρθηκε η χθεσινή απόφαση της Κομισιόν όσον αφορά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τα οποία επιβράβευσε την κυβερνητική πολιτική λέγοντας ότι ανταποκρίνεται σε αυτό το οποίο είναι το μέγιστο ιδεώδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δικαίωμα επιλογής στην εκπαίδευση και το δικαίωμα του κεφαλαίου να μπορεί να της ελευθερίας των επενδύσεων των επιχειρηματικών ομήλων σε όλους τους τομείς της οικονομικής αλλά και κοινωνικής ζωής. Αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα το οποίο πρέπει ο λαός με την πάλη του να αντιμετωπίσει.